Οπότε εμεί έχουμε 65 και του 26. Οι αριθμοί των μεταναστών που αποβιβάζονται στη Γάβδο φτάνουν πια σε ανησυχητικά επίπεδα, ενώ η συχνότητα των αφήξεων κάνει τη δημοτική αρχή του ακριτικού νησιού να ζητά λύση εδώ και τώρα. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Θα πρέπει να γίνει κάτι και άμεσα, πριν γίνει κάτι που θα είναι άσχημο για όλους. 26 μετανάστες Αιγυπτιακής καταγωγής αποβιβάστηκαν αργά χθες το απόγευμα στην Τρυπητή και από εκεί περπατώντας έφτασαν μέχρι τον οικισμό Κόρφος όπου έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους. Άλλοι 65 Αιγύπτιοι στην πλειοψηφία του και 7 από τον Μπαγκλαντές αποβιβάστηκαν το πρωί. Ανάμεσά του, μία μητέρα με τα τρία παιδιά τη ηλικία από 3 έω 10 ετών, καθώ και 23 ανήλικοι από 15 έω 17 ετών. Προμήθω δεν υπάρχουν, υπάρχουν ελάχιστα μέσα. Είναι, αυτά είναι τα δεδομένα τη ΓΑΒΔΟ. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν δεν έρθει καράβι, τι θα κάνουν, θα μείνουν εκεί. Και εμεί θα τρέχουμε και δεν θα μπορούμε ούτε να του να κάνουμε να προσφέρουμε κάτι. Και έχουμε και το νησί, το νησί δεν αντέχει. Χθε το βράδυ έφυγαν οι 60 του Καλαθά, οπότε ένα μέρο αυτών θα μπορέσουμε να του φιλοξενήσουμε. Σήμερα θα φύγουν οι 100 πλάσια, 130 περίπου που διαμένουν στο χώρο του Λιμεναρχείου. Στη Γάβδο, ο μοναδικό στεγασμένο χώρο που μπορεί να διατεθεί για τη φιλοξενία τόσων ανθρώπων είναι ακατάλληλο, ενώ είναι αμφίβολο αν μπορεί να εξασφαλιστεί και η σύντησή του. Ο ένα και μοναδικό αστυνομικό υπάλληλο του νησιού έχει αναλάβει τη φύλαξή του και μετρημένοι στα δάκτυλα του ενό χεριού είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι που καλούνται να ρυθμίσουν την προσωρινή παραμονή των μεταναστών στη Γάβδο. Στο Γάβδο μα έχουν πει ότι θα έρθουν δύο λιμενικοί. Έχουμε παραχωρήσει χώρο. Ο Δήμος, από τα, τα περιορισμένους χώρους που έχει για να στεγαστούν, δεν έχουν έρθει ακόμα, ε, οι προμήθειες είναι περιορισμένες. Η αλήθεια είναι και όλοι, όλοι ξέρουμε πόσο ευάλωτη και αδύναμη είναι η Γάβδος. Δεν είναι δυνατόν να αντέξει μια τέτοια κατάσταση. Η αναγνώριση του προβλήματο από τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη και η προαναγγελία ότι θα επισκεφθεί την Κρήτη αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι οι τοπικέ αρχέ θα μπορέσουν συντονισμένα και από κοινού να διεκδικήσουν μια λύση που πάντω δεν θα προσανατολίζεται στη δημιουργία χώρου φιλοξενία μεταναστών στο νησί. Σε καμία περίπτωση, γιατί οι διαδικασίε όπω γνωρίζετε είναι να μένουν εδώ μέχρι να γίνει η ταυτοποίησή του και μετά επιβιβάζονται. Στα πλοία τη γραμμή και μεταφέρονται στα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση υπό... που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει ε. πρόβλημα. Μιλάμε συνολικά για 1.500 του τελευταίου τρει μήνε, αλλά, αλλά υπάρχει ε. μια τάση. Βεβαίω κάτι δείχνουν. Η κυβέρνηση να έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Βλέπουμε ότι τουλάχιστον υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, υπάρχει μια κινητοποίηση πάνω στο θέμα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε δει ακόμα τα αποτελέσματα. Με δεδομένο ότι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης προς τη Γάβδο και τα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται με αμύωτο πια ρυθμό, οι τοπικές αρχές εκφράζουν φόβους για καταστάσεις εκτός ελέγχου και καλούν την κυβέρνηση να δράσει σε όλα τα επίπεδα.